Σημειότυπα. Ήρθε η ώρα να υποδεχτώ στην παρέα μας το Μανώλη Σφακάκη. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή αρχή. Ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μας περιγράψει ντέρμπι, τι έγινε με, τον ποδοσφαιρικό του, με την ποδοσφαιρική του ματιά. Ισοπαλία και στο δεύτερο ντέρμπι της ημέρας, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ποιοτικό το ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων, ωστόσο είχε suspense, είχε συναρπαστική εξέλιξη και κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος το περίμενε λίγο χειρότερο από πλευράς συγκινήσεων, γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν σε μια πολύ κακή κατάσταση και ο Ολυμπιακός πολύ φορμαρισμένος μετά και τα αποτελέσματα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός που παρατάχθηκε με 4-2-3-1 με τον Σέγκεφελντ να κάνει ντεμπούτο στο κέντρο της άμυνας, Ζαχίτ, Κολοβός και Μπουζούκης η τριάδα πίσω από τον Μακέντα. Ο Ολυμπιακός με τους ίδιους 11 που έπαιξαν εναντίον της Τότενα, μόνο που ξεκίνησε δεξιά ο Μασούρας και αριστερά ο Ποντένσε. Προφανώς ο Μασούρας τέριαζε περισσότερο με τον Ινσούα από εκείνη την πλευρά. Εδώ ο Γιώργος Δόνης που προερχόταν από δύσκολη εβδομάδα και ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο αποφασιστικά. Ήταν συμπαγή στο πρώτο κομμάτι του ματς. Με τις γραμμές κοντά δεν άφησε τον Ολυμπιακό να χτίζει επιθέσεις από την άμυνα. Στα 105 δευτερόλεπτα παραλίγο να δημιουργηθεί φάση από το άτσαλο γύρισμα με το κεφάλι του Μεριά. Προσπάθησε να μπει στη φάση ο Μακέντα. Δεν ήταν εύκολο να βρει την μπάλα. Πέρασε η στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Μεριά και Σεμέδο δεν ήταν σε καλή βραδιά στο κέντρο άμυνας του Ολυμπιακού. Προέρχεται και από τον τραυματισμό, βέβαια. Η σέντρα του Ομάρ, είμαστε στο 8ο λεπτό. Η κεφαλιά του Σεμέδο δεν ανησυχεί ο Διούδης, που ήταν κάτω από τα δοκάρια των γηπεδούχων. Η σέντρα από τον Βαλμπουενά βγάζουν αρχικά άμυνα οι πράσινοι. Ξανά ο Ομάρ θα κάνει το γέμισμα. Η κεφαλιά από τον Γκερέρο δεν θα ανησυχήσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Από το 20ο λεπτό και μετά ο Ολυμπιακός πήρε την μπάλα στα πόδια του, πήρε τα ενία του παιχνιδιού, χωρίς όμως να δημιουργεί μεγάλες φάσεις. Κεφαλιά του Κουρμπέλη στο 33 από το κόρνερ του Ζαχίντ. Καλό άλμα, δεν κατάφερε όμως να δώσει κατεύθυνση προς την εστία στην μπάλα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Ξανά πρόλαβε τον Σεμέδο. Αστόχησε όμως ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Και κοιτάξτε τι ωραίο διάβασμα κάνει στην επόμενη φάση ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πρώτα θα δούμε στο 34 ένα σούτ του Μακέντα εκτός περιοχής από την πάσα του Ζαχίτ που μπλόκαρε εύκολα ο Σα. Κοιτάξτε το διάβασμα παιχνιδιού από τον Μπουχαλάκη. Βλέπει την υπεραριθμία στην αριστερή πτέρυγα με τον Τσιμίκα να μην τον έχει ακολουθήσει. Ο Ζαχίτ είναι τον γκολ για τον Ολυμπιακό στο 35. Η σέντρα του Τσιμίκα, η μπάλα θα περάσει δεύτερο δοκάρι. Κοντρόλ με το στήθος και αμέσως εκτέλεση από τον Μιγγέλ Άλχελ Γκερέρο. 0-1 ο Γκερέρο που είχε πετύχει τον γκολ και στο περσινό παιχνίδι που δεν είχε ολοκληρωθεί, θυμίζω, του Ολυμπιακού. Και η πρώτη ουσιαστικά καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο μάτς. Πρώτη ευκαιρία που μετουσιώθηκε σε γκολ. Κίνηση υψηλής τεχνικής κατάρτισης από τον Ισπανό δεν είναι εύκολο γιατί κάνει το κοντρόλ με το στήθος. Βρίσκει λίγο την μπάλα ο Σέγκεφελντ. Κάνει το κοντρόλ με το στήθος και μετά με σουτ σκροπ. Η μπάλα πάει στη γωνία του Διούδη. 0-1 για τον Ολυμπιακό. Βλέπετε ξανά και ξανά το δύσκολο γκολ του Γκερέρο, ο οποίος έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν. Πάντα κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο. Φέτος όμως βρίσκει αρκετά συχνά τα δίχτυα σε αυτό το ξεκίνημα, σε αυτή την αρχή της αγωνιστικής περίοδου. 0-1 ήταν το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Μπήκε στη συνέχεια ο Περέα αντί του Κολοβού και έδωσε πνοή στον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι πάλι στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους ο Μακέντα που μπήκε από τα δεξιά, γύρισε με καλή τεχνική ο Σα, απομάκρυνε. Πάλι από μια φάση που έχασε ο Μεριά. Επαναλαμβάνω, ούτε ο Τινίσιος ούτε ο Πορτογάλος Ρούμπεν Σεμέδο ενέπνεαν εμπιστοσύνη στο κέντρο άμυνας του Ολυμπιακού. Το πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου μέρους ήταν το καλύτερο από πλευράς φάσεων. Μια κεφαλιά του Μεριά από το κόρνερ του Βαλμπουενά στο 50 πέρασε έξω και στη συνέχεια θα δείτε ότι έγινε του VAR στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Είμαστε στο 51. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Θα γυρίσει μπάλα προς τον Μπουζούκη από τον Ινσούα. Το σούτ του Μπουζούκη πλασαριστό. Όχι ακριβώς όπως θα ήθελε ο νεαρός μεσοεπιθετικός των πράσινων. Αγκαλιά του Σεμέδο με τον Περέα. Ωραίο στιγμιότυπο από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ξαναβλέπουμε τον πλασαριστό σούτ του Μπουζούκη που πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ολυμπιακού. Ο Βαλμπουένα για τον Ποντένσε σημαδεύει την απέναντι γωνία και αυτό το σούτ πέρασε έξω στο 53ο λεπτό. Στη συνέχεια, βλέπουμε το σούτ του Ποντένσε. Ο Παναθηναϊκός θα ζητήσει ένα πέναλτι σε μια μονομαχία του Τσιμίκα με τον Περέα. Σπρώχνει ο Περέα, βάζει το χέρι του ο Τσιμίκας. Ο Σάσα Στέγκεμαν, ο Γερμανός διαιτητής, μετά τον έλεγχο του VAR, αποφάσισε ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό στη φάση. Ξαναβλέπουμε. Ήταν ένα δεκάλεπτο που είχε πάρα πολύ δουλειά ο VAR. Οπότε και αρκετές καθυστερήσεις μέχρι να πάρθει η απόφαση. Αμέσως μετά έρχεται το πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο πέναλτι
το οποίο κερδίζει ο Περέα από τον Σεμέδο. Είναι αυτή εδώ η φάση. Βάζει το σώμα του ο Πορτογάλος, ο θηριώδης Πορτογάλος στόπερ, στο έδαφος ο Περέα, και εδώ υπήρξε έλεγχος VAR. Η απόφαση του Στέγκεμαν ήταν να δείξει την άσπρη βούλα, να καταλογίσει το πέναλτι. Άργησε για 3 λεπτά η εκτέλεση. Αυτό δεν είναι καλό για τον εκτελεστή, θα το επιβεβαιώσουν φαντάζομαι στη συνέχεια και ο Τάσος Μητρόπουλος και ο Κριστόφ Βαζέχα. Ο Μακέτα, που είχε 2-2 μέχρι σήμερα στο πρωτάθλημα, πήρε φόρα. Απόκρουση από τον ΣΑ. Αρχικά όμως ο Στέγκεμαν διατάζει επανάληψη με υπόδειξη του βοηθού και δείχνει κίτρινη κάρτα, δίνει κίτρινη κάρτα στον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Στη συνέχεια ο VAR τον καλεί να ελέγξει τη φάση και πηγαίνει μόνος του ο Γερμανός διαιτητής και βλέπει ότι το πόδι του ΣΑ την ώρα της εκτέλεσης ακουμπάει στη γραμμή όπως ορίζει ο κανονισμός, παίρνει την απόφαση του πίσω, δίνει κόρνερ και βεβαίως λέει στον ΣΑ ότι δεν έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα, παίρνει πίσω και την κίτρινη κάρτα στον Πορτογάλο τερματοφύλακα. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός έκανε μερικές συντηρητικές αλλαγές όπως αυτή του Καμαρά στη θέση του Βαλμπουενά, προσπάθησε να διαχειριστεί το υπέρ του σκορ. Φτάσαμε στο 85, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει επιθετικές αλλαγές και με τον Μπεκ και με τον Μολό. Χάνει την ευκαιρία, ίσως και από θέση offside, ο Μακέντα. Στο 86 βρίσκει την μπάλα ο Ζωσέσα, που για ακόμη μια φορά ήταν από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Και εδώ είναι το δεύτερο πέναλτι στο 88 πλέον. Παϊάτσαλα, ο Μεριά πάνω στον Μακέντα. Κόβει την μπάλα ο Ιταλός επιθετικός με το τακουνάκι. Τον βρίσκει ο Τινίσιος αμυντικός. Σωστή απόφαση, κατά τη γνώμη μου, από τον Σάσα Στέγκεμαν. Δεύτερη φορά η μπάλα στην άσπρη βούλα. Αυτή τη φορά θα αναλάβει την εκτέλεση ο Γιωάν Μολό, παρότι ο Σα πέφτει στην ίδια γωνία. Είναι πάρα πολύ καλή η εκτέλεση από τον Γάλλο. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ που δέχεται ο Ολυμπιακός στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Να πούμε ότι ήταν η 25η ισοπαλία με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό σε ντέρμπι Ιωνίων αντιπάλων. Παρά τον βαθμό για τον Παναθηναϊκό, αυτό είναι το χειρότερο ξεκίνημά του στα 60 χρόνια ιστορίας της μεγάλης κατηγορίας, με μόλις 2 βαθμούς σε 4 παιχνίδια.